Σύρμα, έρχεται η μάνα σου. Γεια σας, κυρία Μαλία. Θα τους πατήσουμε κάτω. Θα τους λιώσουμε. Τι έπαθες, Μανούλα μου, πάλι? Ποιος σας φόντωσε, κυρία Μαλία? Ο ηλίθιος ο δικός σου μαζί με τον άλλο τον ηλίθιο, το φίλο του, τον Νικόλα, και στο καπάκι και ο μπαμπάκα σου. Έχουν τρελαθεί στο γραφείο. Έχουν αρχίσει και γυρίζουν ταινίες, σπαγκέτι western. Για τη δίκη μιλάμε πάντα, ε? Για τα μακαρόνια μιλάμε πάντα. Το έχουν κάνει παστερία το γραφείο. Πριν προλάβω να μπω και πριν προλάβω να μιλήσω, καν ανοίξω το στοματάκι μου, μου έρχεται η μακαρονάδα καπέλο και δεν με φωτίζει καθόλου. Αυτά ήταν τα τρελά που μου έλεγε στο τηλέφωνο. Ποιος σας φόρεσε τη μακαρονάδα? Ο Λουκάς. Ο Λουκάς? Αποκλείεται. Ο Λουκάς τρελαίνεται για μακαρόνια. Δεν θα τα ξπεντώνιζε δεξιά και αριστερά. Τι δεξιά και αριστερά μου λες, κοπέλα μου? Στο δόξα πατρί με πήρανε τα μακαρόνια. Σκέτα ήταν με σάλτσα. Και μετά αναρωτιέμαι πώς μανούνται οι δικηγόροι. Απίστευτο. Τις ίδιες ηλίθιες ερωτήσεις μου έκανε και ο πατέρας της. Και δεν μου λες, γιατί στα εξφανδόνισε τα μακαρόνια? Γιατί παίζανε μακαρονοπόλεμο με τον άλλον τον ηλίθιο, τον σοβαρό, τον επιστήμονα, τον Νικόλα. Αυτός του τα έφερε τα μακαρόνια. Α, έτσι εξηγούνται όλα. Δεν θα τρώγονταν. Και ό,τι δεν τρώγεται, το πετάμε στην πρώτη θεά που περνάει τυχαία από μπροστά μας? Όχι βέβαια. Ο Λουκάς δεν είπε κάτι, μια συγγνώμη. Τι να πει ο γελίος, τι να πει ο γελίος, τόλμησε να αρθρώσει κουβέντα. Και γελίος ο Λουκάς. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έκανες πάρα πολύ καλά που καθάρισες μαζί του. Και συγκεντρώσου λίγο. Συγκεντρώσου τη δουλειά σου. Έχουμε να κερδίσουμε μια δίκη. Να τους πατήσουμε κάτω. Να τους βιώσουμε, να τους βγάλουμε τάντερα, να τους τα δώσουμε να τα φάνε. Τα έφαγε όλα ο Κακομοίρης, πεινούσε. Καλά ρε μωρό μου, και εσύ μακαρόνια σκέτα του πήγες. Τι σκέτα ρε δάφη μου, του πήγα και με κοιμά, αλλά δεν τα έφελε. Θα τα άφησε, μάμη μου, επειδή ξέρει, τους αρέσουν. Και εγώ του τα παραχώρησα, αλλά αυτός ήταν ανέντατος. Έλα, νωράκι μου. Τι κάνεις? Καλά, καλά, εδώ είμαι με όλο τον καλό τον κόσμο. Με την Εύα, τον Νικόλα. Α, εκείνο ο Νικόλας. Για ρώτα τον, σε παρακαλώ, τι έγινε με τα μακαρόνια? Τα έφαγε όλα. Όλα? Εμένα μου είπε ότι έφαγε μερικά. Ο Νικόλας επέμενε να φάει αυτά με τον κιμά, αλλά δεν τα ήθελε. Πάλι καλά που δεν έφαγε εκεί με τον κιμά. Ποιος θα την άκουγε μετά? Ποια θα άκουγε? Αυτή που έφαγε τα μακαρόνια. Γιατί ποια τα έφαγε τα μακαρόνια? Η Αμαλία, παιδί μου. Δεν είναι κόλλα η Αμαλία τα έφαγε τα μακαρόνια. Ο Ρούσος τα έφαγε, αλλά αυτά με τον κιμά. Συγγνώμη, έφαγε και ο Ρούσος μακαρόνια στη μάπα? Γιατί ποιος άλλος έφαγε μακαρόνια στη μάπα? Ρώτα τον άντρα σου. Νικόλα, τι λέει? Έρα, Δάφνη, μπέρδεμα έγινε. Μισό, να το πιάσουμε με σύστημα. Ποιος έφαγε τι? Μακαρονοπόλεμο παίζανε, αγάπη μου, οι άντρες. Μακαρονοπόλεμο στο γραφείο, καταλαβαίνεις? Και η Αμαλία ήταν στις παράπλευρες απώλειες. Α, δεν πάμε καλά. Καλά, Νόρα, κλείσε και θα σου πω μετά. Ναι, Νικόλα, τι είναι αυτά? Δεν τρέπεστε λίγο, παιδιά είστε? Δάφνη μου, δική σου ιδέα ήταν να πάω το μακαρόνι στο γραφείο. Ναι, για να τα φάει ο Λουκάς. Όχι για να τα φάει τα μισά ο Ρούσος και τα άλλα μισά το συνολάκι της Αμαλίας. Δηλαδή τι, τώρα ο Λουκάς έχει μείνει νηστικός, ε? Και εγώ νηστικός έμεινα. Εσύ φταίς με τις ηλίθιες ιδέες σου. Όλοι τσιμπήσαν από κάτι εκτός από μένα. Καλά, ρε μωρό μου, δεν παίζεσαι. Δηλαδή τόση ώρα μου λες παραμύθια. Τι ήθελες να σου πω, ρε Δάφνη, ότι εκεί μέσα έγινε της καρμπονάρας? Ή μήπως ήθελες να σου πω ότι έγινε της πουτανέσκας? Και αυτό στο φάκελο με τις προτάσεις σου. Παρακαλώ. Έλα, Λουκά μου. Τι έγινε, Δαφνούλα? Να σου πω, το βράδυ θα έρθεις μια βόλτα από το σπίτι. Μπα, πώς και έτσι. Σας περίσσεψαν τα μακαρόνια του Ταρίφα και είπατε να φωνάξετε το σκουπιδοφάγο να τα λέσει? Τι λες, μωρέ? Γιατί, έτσι δεν με βλέπετε? Λουκάς ο αχόρταγος. Σαν τα βιντεοφόρα για τους βόφρους ένα πράγμα. Καλά, καλά. Άσε τώρα τις εξυπνάδες. Αυτό δεν πιστεύετε για μένα? Ο καλός ομίλος που όλα τα αλέθη. Αυτό κολλάει αλλού, αγόρι μου. Ναι, και στη δική μου την περίπτωση τι κολλάει, δηλαδή? Αποφασίσατε να το ρίξετε σε συσίτιο για τους αστέγους? Λοιπόν, Λουκά, το βράδυ θα έρθει στο σπίτι, ακούς? Αν θέλω. Μίλησε. Καλά, ό,τι πεις. Γεια σας, κύριε Λουκά. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ζητήσατε να με δείτε επειγόντως. Συνέβη κάτι? Σας άκουσα πολύ ανήσυχη στο τηλέφωνο. Είμαι. Λοιπόν, μεθαύριο ξεκινάει η δίκη. Αυτό το ξέρω. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρω? Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα έπρεπε να σας είχα πει και δεν το έκανα. Και τώρα? Τώρα επιβάλλεται να τα μάθετε. Να τα ακούσω, λοιπόν.
Λοιπόν, κάποια γεγονότα με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι αντίδικοί μας θα προσπαθήσουν να μαυρώσουν το όνομα του πατέρα μου. Σε έναν βαθμό αυτό το περιμένουμε. Ναι, θα υποδείξουν πολλούς εχθρούς του που τον ήθελαν νεκρό. Και αυτό αναμενόμενο είναι. Δεν μου λέτε κάτι καινούριο. Έχετε δίκιο. Για να καταλάβετε τι εννοώ, θα πρέπει να σας πω μια ιστορία. Είναι σίγουρο πως όλα αυτά που μου είπατε δεν αποτελούν απλά και μόνο ένα εφιάλτη. Κυρία Φουκά, δεν θα σας καλούσα εδώ πέρα νυχτιάτικα για να σας διηγηθώ έναν εφιάλτη μου. Έτσι, δεν πρόκειται γι' αυτό. Έχει ξεκαθαρίσει πια πως αφορά σε ένα πραγματικό γεγονός. Και δεν έχετε καμία επιφύλαξη γι' αυτό? Καμία. Και αυτό γιατί έχει επιβεβαιωθεί από πολλές πλευρές. Γι' αυτό και δίνω και σε εσάς όλη την εικόνα, γιατί πιστεύω ότι θα προσπαθήσουν να μαυρώσουν και το όνομα της οικογένειάς μου και του πατέρα μου. Ναι, είναι πιθανό. Θα αντεπιτεθούμε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα. Όταν αποκαλύψουμε για ποιους λόγους ο Ρούσος ανέλαβε να υπερασπιστεί την Αντιγόνη Λαζαρίδη, δεν θα έχει πού να κρυφτεί. Δύο λεπτά. Δεν είναι τόσο απλό. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται τόσο απλά σε μια δίκη. Ναι, αλλά αν χρειαστεί, θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Έτσι, χωρίς στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία. Τουλάχιστον μέχρι εκεί που ξέρω εγώ. Κύριε Χατζηβασιλείου, πριν προβούμε σε οποιαδήποτε κίνηση, θα πρέπει να έχουμε σταθμίσει όλες τις παραμέτρους. Ναι, καταλαβαίνω τους ενδιασμούς σας. Φοβάστε ότι θα εκτεθεί ο κύριος Βενέτης. Άραγε, να τα ξέρει αυτά ο κύριος Βενέτης. Θα του τα έχει πει ο κύριος Ρούσος? Αυτό είναι ένα κέριο ερώτημα. Ναι, θα πρέπει να τα ξέρει. Μέσα στην υπόθεση είναι. Ο Λουκάς υπερασπίζεται την Αντιγόνη επειδή πιστεύει στην αθωότητά της. Γι' αυτό το κάνει. Είμαι σίγουρη πως αν ήξερε περισσότερα θα μου τα είχε πει. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι είστε αντίδικοι. Είναι άνθρωπος με αξίες. Δεν τις ξεπουλάει έτσι. Τι να σας πω, τότε τον χρησιμοποιεί ο Ρούσος για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του. Αν όντως ο κύριος Βενέτης δεν γνωρίζει, ο Ρούσος τον εκμεταλλεύεται. Κάνατε πολύ καλά που μου τα είπατε όλα αυτά. Και σίγουρα έπρεπε να τα ήξερα νωρίτερα. Να έχετε δίκιο, αλλά μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε η εικόνα. Γι' αυτό και σας ανέθεσα και την υπόθεση της υιοθεσίας μου. Λοιπόν, να σας ξεκαθαρίσω κι εγώ κάτι. Είναι δικαίωμά μου να αποφασίσω πότε και αν θα κάνω χρήση αυτών των πληροφοριών. Δικαίωμά μου. Μα φυσικά. Εσείς αποφασίζετε. Σας έχω πολύ την εμπιστοσύνη. Πώς φαίνεται, Λουκά μου? Τι ρωτάς, ρε μωρό μου, δεν βλέπεις? Στεγνό καθάρισμα το πέρασε του πιάτου του. Έγινε τα ρηφά. Φοβάσαι μη ζητήσω δεύτερη μερίδα και σε βάλω σε έξοδα. Αγόρι μου, έχω και μια οικογένεια να θρέψω. Τέρματα τα περάκια στο γραφείο. Εντάξει, να μου το βγάζεις ξινό, φεύγω. Έλα τώρα, σταματήστε τις αηδίες. Λουκά, το σπίτι μας είναι και σπίτι σου. Έρχεσαι όποτε θες. Μην το δίνεις θάρρος, μην το δίνεις θάρρος. Μόνο όταν δεν είναι εδώ θα με φωνάζεις. Λουκά, θέλω να συζητήσουμε και κάτι. Για μένα ή για εσάς? Για σένα, ρε ηλίθιε. Εμείς οι δύο τα βρήκαμε, δόξα τω Θεώ. Εσύ που να δούμε τι θα κάνεις. Όλα σταμάτα. Εγώ θα τα πω. Ναι, αλλά πείτε τα καμιά φορά, παιδιά, γιατί αρχίζουν να με ζώνουν τα φιδιά. Σε λίγες μέρες αρχίζει η δίκη. Και σε λίγες περισσότερες τελειώνει. Ακριβώς. Και μετά? Μου το πας. Τι θα γίνει μετά τη δίκη, Λουκά? Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για σας? Λουκά μου, τα λέμε αυτά τα πράγματα γιατί συμβλέπεις το δέντρο και το χάνεις το δάσος. Ο εγωισμός σου δεν σε αφήνει να κοιτάξεις λίγο παραπέρα. Τι θα γίνει μετά τη δίκη, Λουκά? Θα συνεχίσεις εσύ να δουλεύεις στο Ρούσο και η Νόρα στο γραφείο της και μεταξύ σας θα υπάρχει το χάος? Άρα και λέω εγώ, έχεις σκεφτεί πώς θα προχωρήσετε με την ώρα μετά τη δίκη? Λάτε να μην τα σκέφτομαι. Μόλις τελειώνει η τρέλα της δουλειάς, έρχονται αυτά. Πώς θα είναι η ζωή μου με την ώρα μετά τη δίκη. Και πού καταλήγεις? Την ώρα την αγαπάω. Αυτό το έχουμε εμπεδώσει. Παρακάτω. Δεν ξέρω. Ελπίζω μόνο να είναι μια νορμάλ δίκη. Δηλαδή χωρίς εκπλήξεις και παρατράγουδα. Τι σημαίνει αυτό? Φοβάμαι πως προκύψουν απρόοπτες εξελίξεις. Να τελειώσουν όλα ομαλά και να δούμε μήπως μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ένα στον άλλον από την αρχή. Μάλιστα. Και εσύ τι κάνεις γι' αυτό, πώς το προετοιμάζεις το έδαφος?
Δεν μπορώ να κάνω τίποτα μέχρι να τελειώσει η δίκη. Λουκά, είναι κρίμα να χωρίσετε για μια δίκη. Δεν συμφωνείτε σε μια υπόθεση. Οκ, διαχωρίσατε τις θέσεις σας. Εντάξει, αλλά ως εκεί, Λουκά. Κάποια στιγμή όλο αυτό πρέπει να τελειώνει. Είναι ώρα. Τι το θαυμάζει, ρε ηλίθεια, σήκωσε εδώ. Έλα, Νωρά. Πού σε βρίσκω? Τρώω ένα υπέροχο σπιτικό φαγάκι. Όταν τελειώσει, σε περιμένω στο σπίτι. Πρέπει να μιλήσουμε. Εντάξει, έρχομαι. Καλά, τέλειωσε πρώτα το φαγητό σου. Α, και να ήθελα δεύτερη μερίδα. Δεν τολμάω να τη ζητήσω με ακροκοιτάζω τα ρήφας. Καλά. Γεια. Φεύγω. Τι σε θέλει? Μήπως... Μα, την άκουσα αυστηρή και παγωμένη. Δεν πρόκειται για προσωπική συζήτηση. Άντε, τρέχα, τσακίσου. Εντάξει, τα ρήφα δεν πρόκειται να ζητήσω όλο πιάτο. Το πάμε. Οχου. Ευχαριστώ για το δείπνο, Δάφνη. Τίποτα. Έρχεσαι όποτε θες. Ναι, πιάσε και κάνα τραγουδάκι τώρα. Τι τραγουδάκι? Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι. Κάποιος πεινασμένος θα βρεθεί. Το βρήκες.